Γλώφος Φιλοπάπου. Πάρκο Αντώνη Τρίτσι. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου. Παραδοσιακά γλέντια στήθηκαν σε λόφους και πάρκα της Αττικής μετά από 3 χρόνια περιορισμών, με τους Αθηναίους να ξεφαντώνουν με την ψυχή τους. Χορός, τραγούδι, χάρτα έτη και πολλοί κέφι συνθέτουν ένα σκηνικό γιορτής για μικρούς και μεγάλους. Περιμέναμε με αγωνία, γιατί είμαστε τόσα χρόνια κλεισμένοι μέσα στο σπίτι. Εκεί που λίγους μήνες πριν στεγαζόταν ο εμβολιαστικός σταθμός για τον κορονοϊό, σήμερα το εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου ήταν κατάμεστο, με πλήθος κόσμου να διασκεδάζει. Στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στο Πάρκο Τρίτσι, το γλέντι φούντωσε από νωρίς. Του Φιλοπάπου παραδοσιακά οι Αθηναίοι έδειξαν την προτιμήσή τους. Έχει σχηματιστεί ουρά από κόσμο που περιμένουν για να προμηθευτούν λαγάνα, χαλβά και φασολάδα. Πιστοί στο παραδοσιακό μας ραντεβού, εδώ καθαρά Δευτέρα, στο λόφο του Φιλοπάπου. Μικροί και μεγάλοι επιχείρησαν να κατακτήσουν τους εθέρες πετώντας τον χαρτέτό τους όπως προστάζει η μέρα. 1, 2, 3, πάμε! Αν και πολλοί προσπάθησαν, ο καιρός όμως δεν ήταν με το μέρος τους. Θέλει λίγο προσπάθεια, γιατί δεν έχει πολύ αέρα. Από ποιο χώρο είμαι. Ίδιο το σκηνικό με πολύ χορό και τραγούδι και στη Θεσσαλονίκη στο λόφο του Σέξου. Προστρέχουμε και θα δείτε ότι θα πετάει. Ο κέντρινος λόφος του Σέξου έχει γεμίσει με Θεσσαλονικείς που εκμεταλλεύτηκαν τον καλό καιρό για να τιμήσουν το έθιμο του χαρταετού. Πάνω από 4.000 συμπολίτες μας ήρθαν εδώ, αλλά και σε κάθε μέρος του Δήμου μας. Καρφίτσα δεν έπεφτε στα εστιατόρια και στις ταβέρνες. Την υγεία όλου του κόσμου. Καλή Σαρακοστή. Οι παραλιακές ψαροταβέρνες της Θεσσαλονίκης έχουν κυριολεκτικά κατακλειστεί από κόσμο, με τις κρατήσεις να έχουν γίνει ακόμη και 15 ημέρες πριν την καθαρά Δευτέρα. Στην Αθήνα η αναμονή ήταν ακόμα και 2 ώρες, με τις ουρές απ' έξω από τα μαγαζιά να είναι μεγάλες.